Η Τζέννη Ιωαννίδου λοιπόν είναι εδώ και δεν είναι μόνη, τη συνοδεύεται σήμερα. Θα μας παρουσιάσει το προσκεκλημένο μας. Βεβαίως, μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, είναι ενταλμένος σύμβουλος μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου και είναι μαζί μας γιατί κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ θα τον περιέγραφω στο πρότυπο του πράσινου ξενοδόχου ή ενταλμένου σύμβουλου, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχείων. Κύριε Αγγελόπουλε, έχετε ξενοδοχεία τα οποία είναι περιβαλλοντικά πρότυπα, θα τα λέγαμε. Η Τζέννη δεσμεύεται, εγώ όμως δεν δεσμεύομαι, μαλώστε με. Ο κύριος, μπορεί να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είναι σύμβουλος του ομίλου ξενοδοχείων Αλντεμάρ, Παύλα Green Key. Για την, το Green Key το έχει κερδίσει. Είναι η διάκριση στην οποία έχετε αποσπάσει για τις προσπάθειές σας. Για τις πολλές. Έχει πάρα πολλά βραβεία ο όμιλος. Τι εννοούμε καταρχάς, έχω βραβευτεί και για ποια πράγματα. Το Green Key μπορούμε να το βλέπουμε και αυτό όσα ξενοδοχεία έχουν κερδίσει, έχουν αυτό το σύμβολο στο... Αλήθεια, το ψάχνω διεθνώς δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι περιβαλλοντικά... Είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνές. Ναι, είναι ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και είναι μια σήμανση που παίρνουν τα ξενοδοχεία όταν είναι κάνουν... Είναι σήμανση ποιότητας ουσιαστικά. Είναι μια από τις πολλές, αλλά αφορά το δικό μας κλάδο περισσότερο. Γι' αυτό και έτσι έχει αυτό το κλειδάκι. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για τις μονάδες σας. Γιατί τις θεωρούμε τόσο πράσινες? Ας πούμε ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι που προσπάθησαν πολλά χρόνια πριν. Το 99. Ξεκινήσαμε το 97 το πρώτο βήμα και το 99 έγινε μεγάλη επένδυση στα ηλιακά. Απλά προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στο δικό μας προϊόν, στην προσπάθεια διαφοροποίησης των μονάδων μας από το μαζικό τουρισμό, αλλά κυρίως γιατί έχω μια προσωπική ευαισθησία σε σχέση με το περιβάλλον που δεν έχει να κάνει με καμιά τρελή ιδεολογία. Έχει να κάνει με μια προσωπική εσωτερική ανάγκη να ακολουθήσω μια διαφορετική διαδρομή από αυτή που βλέπω δικά να ακολουθούν. Δικά σας είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Συμβαίνει και αυτό. Α, ναι, γιατί λέτε ότι είστε σύμβουλος και μπερδεύομαι. Δικά σας είναι. Δηλαδή, ενδεταλμένος ότι... λέει, αλλά τι να κάνουμε που έχουμε και πρόγονο. Έχετε και σόι που λέτε. Βέβαια, πώς θα γίνει. Όχι, ρωτάω καμιά φορά γιατί ξέρετε πολλοί οι τίτλοι θολώνουν λίγο τη σχέση που έχει κάποιος. Με και να πω, να πω ότι είμαι, βέβαια δεν είμαι ιδιοκτήτρια της εκπομπής, να πω ότι είμαι σύμβουλος, στο έχουμε και λέμε. Μπερδευτεί πολύ. Τέλος πάντων, είναι προσωπικό και οικογενειακό στοίχημα και βέβαια μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρά ανεπτυγμένη εταιρεία. Να μιλήσουμε λίγο για το πρακτικό κομμάτι. Έχετε ένα από τα μεγαλύτερα, τώρα, solar field. Τώρα στα ελληνικά, δεν ξέρω, ηλιακά παιδεία, πώς λέγεται. Ηλιακά παιδεία. Είναι ουσιαστικά παιδεία θερμικών ηλιακών. Φωτοβολταϊκά που λέμε. Όχι. Η διαφορά με το θερμικό ηλιακό και τα φωτοβολταϊκά είναι ότι τα πρώτα είναι για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ενώ τα δεύτερα είναι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Mm-hmm. Μια γενικά ασύμφορη τεχνολογία, η οποία όπως θα δείτε δεν προχωράει και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Όχι καλά. Δεν πάει καλά. Όμως στην Ευρώπη πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά, διότι στην Ευρώπη γενικώς τα πράγματα κινούνται και ταχύτερα και πιο μεθοδευμένα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβώς. Δεν σας εγκαταλείπω. Πηγαίνω λίγο στη μεγάλη μας οθόνη γιατί βλέπω. Ένα παράδειγμα μονάδας, αν μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, θα δούμε τη μονάδα με τις εγκαταστάσεις. Αυτό είναι, ας πούμε, χρησιμοποιείται, αυτό είναι το τένις που βλέπουμε, ενός από τα ξενοδοχεία σας. Τα τένις εκεί και εδώ, άκρη-άκρη, είναι τα ηλιακά. Είναι τα ηλιακά σας, τα οποία είναι μόνο για παροχή ζεστού νερού. Αυτά είναι και την παροχή ζεστού νερού. Το οποίο όμως είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε μία μονάδα, αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, στις μονάδες όπως είναι οι δικές μας, αυτά είναι πολλών εκατοντάδων. Επένδυση και εξοικονόμηση. Και αντίστοιχο. Αποσβαίνει, έχει αποσβέσει μετά από τόσο καιρό. Μα, η επένδυσή σας. Να το πάμε λίγο εθνικά. Στην Ελλάδα αυτό αξίζει να κάνεις αυτή τη στιγμή. Μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε σοβαρά την κατανάλωση του πετρελαίου σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, αν όλοι βάλουν μια τέτοια επένδυση, η οποία αποσβαίνεται σε 3 με 4 χρόνια. Σε τέτοια χρόνια χαλεπά οικονομικά, είναι ρεαλιστικό να προτείνεις σε ανθρώπους που δύσκολα τα βάζουν και τώρα ήδη και το σημερινό άρθρο ήταν ότι ο τουρισμός έχει χτυπηθεί πάρα πολύ, να προτείνεις μια τέτοια επένδυση? Δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι. Και δεν είναι ρεαλιστικό γιατί σε κάθε περίπτωση και να θέλαμε να το κάνουμε, το κράτος δεν μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά. Δεν είμαστε στην περίοδο των επιδοτήσεων που έρχονται... Ναι.
Πρέπει να έχει ίδια κεφάλαια. Με αμφίβολα κριτήρια κτλ. Ίδια κεφάλαια, όχι. Στις νέες επενδύσεις όμως αξίζει κανείς να προχωρήσει με μια τέτοια επένδυση αντί να κάνει μετά μεταποίηση της μονάδας του βάζοντας το κόστος αυτού του κεφαλαίου. Νομίζω ότι και όλοι οι άνθρωποι που ξεκινάνε με το κουράγιο που ξεκινάνε μια νέα επένδυση το λαμβάνουν πια πολύ σοβαρά. Σε αυτή τη φωτογραφία που είναι πράσινη πραγματικά σαν το ξενοδοχείο σας, την διάλεξα γιατί. Θέλω να μιλήσουμε, έχει χρησιμοποιείται βιολογικό καθαρισμό, όπου όλα τα ποτίσματα και όλα τα πλησίματα και όλα πάντα γίνονται από εκεί. Πάντα. Και βλέπεις ότι σε μια μονάδα δεν χρειάζεται να στερηθεί ούτε τον καζόν της που είναι ευχάριστο για τους φιλοξενούμενους, ούτε τα δέντρα της, ούτε τη φύση της, αλλά χωρίς να ξοδεύει νερό. Πόσιμο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πώς ξοδεύεται νερό, πώς ποτίζεται το ανάποδο, από τα βιολογικά. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Εμείς, μία από τις διαφορές τέλος πάντων που έχουμε ως επιχείρηση είναι ότι κρατάμε τους κήπους μας όσο γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση στο χώρο, ώστε να μην πειράζουμε και την αισθητική και το πολιτισμικό χαρακτηριστικό μιας περιοχής, αλλά και παράλληλα δεν τραβάμε νερό από γεωτρήσεις, από δίκτυα. Τώρα δίκτυα στις τουριστικές περιοχές είναι λίγο δύσκολο. Έχετε ιστορία. Δίκιο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό τώρα τι γίνεται. Παίρνει, ουσιαστικά είναι χρήσιμο, να το πούμε και λίγο διακριτικά, ο βιολογικός καθαρισμός ουσιαστικά είναι επεξεργασία λιμάτων. Ναι. Επεξεργαζόμαστε τα λίματα, τα οποία χρησιμοποιούμε για πότισμα. Να το φοβόμαστε, δεν είμαστε και πριν από 100 χρόνια. Και όμως υψηλή τεχνολογία όχι. Είναι. Στη Γερμανία τα λίματα τα επεξεργάζονται μέχρι και 8 φορές και είναι και πόσιμα. Καλά. Το χοντρένεις τώρα. Το έκανα λίγο. Το κάνεις πολύ φόκους. Πολύ φόκους μας. Είναι λίγο ροκ αυτό τώρα που έκανα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, να σας πω κάτι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Η αλήθεια είναι, επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας της Ελλάδας, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε να βρίσκεται και επειδή οι βροχοπτώσεις είναι όλο και λιγότερες, θα έπρεπε να ανησυχούμε σοβαρά για το πώς χρησιμοποιούμε το βρόχιο. Το θέμα είναι ότι εξοπλίζετε τις μονάδες σας από την αρχή και τις εξοπλίζετε με μηχανισμούς διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ότι κατά το βαθμό που αυτό είναι απολύτως δυνατό, να ανακυκλώνετε ό,τι μπορείτε από πολύτιμο νερό για τα ποτίσματα. Εξοικονομώντας. Για περίμενε, γιατί ο κόσμος τα ακούει αυτά και του φαίνονται ακριβά. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε.